Νομίζω ότι είσαι σε πολύ δημιουργική φάση. Ναι, ήταν ένα πολύ έντονο καλοκαίρι. Είχα μια πολύ ωραία συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο. Παίξαμε το Βόιτσεκ του Μπίχνερ στην Θεσσαλία και κάναμε μια περιοδία μικρή. Και τώρα το φέρνουμε στην Αθήνα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, στο Παπάγου, Πεύκη και Πετρούπολη. Τα προτιμάς τα ανοιχτά θέατρα? Είναι απαιτητικό το καλοκαιρινό θέατρο. Δεν συγκεντρώνει την ενέργεια. Οι άνθρωποι έχουν αλλού το μυαλό τους, έχει τα τριζόνια, έχει τα αστέρια, έχει τα φεγγάρια. Έχει τύχει ποτέ κάτι έτσι παράξενο στην περιοδία, σε μια παράσταση που το θυμάσαι? Ναι, είχαμε παίξει ένα θέατρο που μας λένε «Προσέχετε τους σκορπιούς». Και λες, τι είναι ακριβώς να προσέχω? Λέει, μην ξεκώνετε πέτρες, μην κάθεστε, έχει σκορπιούς. Και ήμασταν όλη την παράσταση, δεν είχαμε στο μυαλό μας το έργο. Είχαμε στο μυαλό μας, θα πατήσουμε κανένα σκορπιό. Πού παίζατε? Σε ένα θέατρο έξω από το Μεσολόγιο. Γενικά με τον κόσμο, στην επαρχία που λένε ότι είναι πιο χαλαρός. Έχεις έτσι την επαφή, θα κάτσεις να μιλήσεις ή είσαι λίγο πιο... Ναι, όχι ρε, εσύ. Στην περιφέρεια οι άνθρωποι είναι πολύ πιο εγκάρδιοι. Ερχόντουσαν, βγάζαμε φωτογραφίες, μιλάγαμε για την παράσταση. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τον ηθοποιό τον τρέφει αυτό. Όλες τις ώρες ή έχει τύχει κάποιες φορές να είσαι κουρασμένος? Δεν θα σου πω ψέματα. Όταν γύρισα και στην Αθήνα και πήγα στο σούπερ μάρκετ, μου άρεσε που δεν μου μίλησε κανένας. Το παρατήρησα, γεμάτο σούπερ μάρκετ, ούτε μια φωτογραφία, τίποτα, τέλειο. Στο δρόμο σε φωνάζουν με το όνομά σου ή τους έχει μείνει το Λεωνίδας? Όλα, Λεωνίδα, Μανώλη, Δημήτρη, μια τριπλέτα παίζει. Εσύ γυρνάς σε όλα? Όχι, στο Δημήτρη γυρνάω. Σαράντα πέντε, σαράντα οχτώ, σαράντα εννιά, ανεβαίνει τώρα. Πόσο είναι ρε παιδιά, δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά, συγγνώμη. 43. Να σε ρωτήσω κάτι, το ξέρεις ότι φαίνεσαι τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερος? Είναι το μαλλί.